την έντονη και εγώ στα νιάτα μου. Ναι. Σήμερα με ρωτούσε τι θα ήθελε αν ξαναρχόσουν σε αυτή τη ζωή, ρε φίλε. Τι θα ήθελε. Επειδή να βρει το άλλο σου μισό. Ναι, με αυτή την εμπειρία που έχω τώρα. Ναι. Να βρω το άλλο μου μισό από πολύ νωρίς και να μείνω μαζί του μέχρι το τέλος. Εγώ φαντάζομαι αυτή την εμπειρία που έχω μέχρι τώρα. Που, δηλαδή δεν θα την πει και φυσιολογική. Έχω περάσει δύσκολα και χαζά και εύκολα και ωραία. Και, αλλά έχω με διάφορα θα σου λέγω ότι. Όχι με έναν άνθρωπο ποτέ. Όχι, ε. Ποτέ, ποτέ. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι υπάρχει το για πάντα, γιατί είμαστε άνθρωποι και η λογική που είχα στο μυαλό μου πριν 10 χρόνια που είπα «Ωραίο αυτό το μικρόφωνο, το θέλω στη ζωή μου», να, να το βάλω και λίγο αυτή καλά. Τη στιγμή δεν την έχω αυτή τη λογική. Τέριαζε πριν 10 χρόνια. Αυτή τη στιγμή αν το δω πάλι το μικρόφωνο θα πω «Ο Χριστός και Παναγία τι θέλει αυτό εδώ». Μάλιστα. Οπότε είμαστε άνθρωποι και αλλάζουμε και με αυτή τη λογική. Κάθε εποχή έχει το δικό της θέλω. Οπότε πρέπει να το σεβόμαστε και λίγο το παρελθόν μας. Δεκτό. Δηλαδή, αν με ρωτήσεις εμένα αυτή την εποχή, θα σου πω ότι βρήκα τον άνθρωπό μου. Α, συγχαρητήρια. Μπράβο. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Ναι, δεν ξέρω, δεν μπορώ να μιλήσω όμως. Αλλά αν κάνουμε μια συζήτηση μετά από 15 χρόνια, μπορεί να σου πω τι να σου πω. Την ώρα όμως που με ρωτούσες. Ναι, βέβαια. Ήμουν σίγουρος ότι αυτός είναι ο άνθρωπος που νιώθω ότι θα ήθελα να περάσω την υπόλοιπη μου ζωή μαζί. Όταν είσαι ερωτευμένος, νομίζω ότι αυτός είναι ο άνθρωπος που θες να περάσει την υπόλοιπη ζωή. Καταλαβαίνεις, γιατί πολλές φορές μετά μπορεί να πεις εσύ, Γρηγόρη, τι μεγάλα λόγια έλεγες. Γιατί γενικά προσπαθώ να μιλώ μεγάλα λόγια, ειδικά στον έρωτα. Και αυτό επίσης είναι κάτι που το μαθαίνεις. Όσο πιο χαμηλά την μπάλα, γιατί όπου ακούω και τέτοιες φανφάρες, είμαστε ερωτευμένοι και όπου δω πολλά φιλιά και πολλές αγκαλιές και τρέλες και τον αγαπάω και λέω κάτι δεν πάει καλά. Η πιο ουσιαστική ερώτηση είναι αυτή που θέλεις πολλά και το βιώνεις και το ζεις όπως εσύ. Αλλά αν με ρωτούσες σήμερα θα σου έλεγα ναι, το έχω βρει. Ναι. Μπράβο. Ωραία, δεν είναι. Εξαιρετικό. Καταρχάς κάθε καινούργια αγάπη είναι σαν την πρώτη αγάπη. Σωστά. Εγώ όταν σκέφτομαι παλιές μου σχέσεις και τα λοιπά και ξέρεις τους βλέπεις μετά από χρόνια και λες πώς γίνεται εγώ αυτό με αυτόν τον άνθρωπο. Είναι σοκαριστικό. Είναι κακό, ξέρεις πώς στεναχωριέμαι. Όπως επειδή έχεις πολύ δίκιο και λες συγγνώμη, εγώ για αυτόν τον άνθρωπο στεναχωρέθηκα. Όχι, στεναχωρέθηκα, έφαγα χρόνια. Εγώ για αυτόν τον άνθρωπο έκλαψα. Πόπο θέλω. Επίσης είναι πολύ τραγικό τώρα αφού την κάνω αυτή την κουβέντα, ξέρεις πιο άλλο. Το ότι δεν μιλάς. Με ανθρώπους δηλαδή που πέρασες. Πώς πέρασες χρόνια, δεν μιλάς. Πόνεσες, έκλαψες, ταξίδεψες. Μπορεί να πέρασες δύσκολα, να πεινάσατε κιόλας μαζί. Ναι, οτιδήποτε. Να το δεις μετά από 5 χρόνια. Γεια. Και ούτε γεια. Τίποτα, να μην μιλήσεις. Τι λες με αυτός. Μα έχετε φτύσει αίμα με αυτόν τον άνθρωπο μαζί. Εμένα, εγώ θα ήθελα. Αυτό είναι το καλό, ας πούμε, που θα ήθελα να μου μείνει από μία σχέση. Να δω έναν άνθρωπο και να του πω τι κάνεις. Και να νιώθω μέσα μου ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν κάποτε μαζί μου και ήμασταν αγαπημένοι. Και νιώθεις αυτό το γλυκό συνέστημα, που δεν είναι ερωτικό πια, αλλά είναι γλυκό. Αυτό που βλέπεις τον άλλο και λες πραγματικά. Τι σκεφτόμουν, πώς ήμουνα, πώς έγινε, εγώ ήμουν ερωτευμένη. Δεν υπάρχει πουθενά στην αύρα. Είναι στενάχωρο. Έχεις πολύ δίκιο σε αυτό. Μ' αρέσει, ξέρεις γιατί, καταρχάς είσαι σπαθή, είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου. Οπότε νομίζω είναι το πρώτο βήμα για βασικό. Να μπορείς. Το πιο βασικό βήμα για να αρχίσεις να δίνεις και μέσα εισαγωγικά συμβουλές στους άλλους είναι να πεις την αλήθεια στον εαυτό σου. Αν αρχίσεις να κρύβεσαι και να αρχίσεις να λες μπούρδες. Άστα. Μάλιστα. Συγχωρείς εύκολα. Αυτό είναι κάτι που δουλεύω πολύ. Κοίτα, συγχωρώ πολύ εύκολα. Μου έκανες αυτό, θα σε συγχωρέσω. Δεν θα το ξεχάσω όμως. Και θα λέω ναι, αλλά την ώρα που θα το χρειαστώ αυτό, αυτή την πληροφορία, θα μου έρθει για να σου κάνω. Θυμάστε. Κοίταξε να δεις τι γίνεται. Η συγχώρεση έχω καταλάβει ότι δεν έχει να κάνει με τον άλλον. Δεν μπορείς να συγχωρέσεις τον άλλον. Πρέπει να συγχωρέσεις τον εαυτό σου. Γιατί επειδή είμαστε ενοχικοί άνθρωποι. Εγώ, ας πούμε, δεν μπορώ να χωρέσω στο μυαλό μου ότι υπήρχε μια περίοδος που ο Γρηγόρης μου έκανε έτσι και εγώ τον άφηνα. Δεν φταίει ο Γρηγόρης, γιατί ο Γρηγόρης έτσι έχει μάθει να κάνει έτσι. Εγώ γιατί τον άφησα. Αυτό είναι ένα ενοχικό δικό μου. Δεν θα συγχωρήσω τον Γρηγόρη. Θα του πω γύρνα απ' την άλλη, κάντο απέναντι το έτσι. Εγώ πρέπει να τα βρω με τον εαυτό μου. Γιατί δεν του έλεγα κάτω ρε το χέρι που θα μου κάνει έτσι. Είναι μια συγχώρηση που πρέπει να δεχτώ με τον εαυτό μου ότι εκείνη την περίοδο ήταν το συνέστημά μου τέτοιο που έλεγα άστον να το κάνει και αυτό γιατί δεν έχω τη δύναμη, το σθένος, την καθαρότητα του μυαλού να του πω δεν μ' αρέσει ή νόμιζα ότι μ' άρεσε. Οπότε πρέπει να τα βρεις με τον εαυτό σου. Η συγχώρηση έχει να κάνει μόνο με σένα. Εγώ ακόμη κάποια σημειάκια στον εαυτό μου δεν τα έχω συγχωρέσει αλλά θα τα κάνω και αυτά. Και δεν έχω κανένα πρόβλημα με κανέναν. Ο καθένας μπορεί να κάνει και να πιστεύει ό,τι θέλει για τον εαυτό του και νιώθω πια ότι θα πάω για δίπλωμα ψυχολογίας. Έτσι νιώθω σιγά-σιγά. Θα ήθελα πολύ σε ένα επόμενο podcast να ακούσω τη γνώμη σου για το θέμα καριέρας μαζί με μητρότητα. Πώς το βιώνεις εσύ προσωπικά? Πιστεύω πως είναι μια εφικτή πραγματικότητα της σύγχρονης γυναίκας και όχι όνειρο απατηλό. Να φύγει ο χρόνος, να περάσει μια αιωνιότητα. Και μετά θα την έχουμε βρει τη λύση.
Άκου, κορίτσι μου, γλυκό, τι γίνεται. Είσαι και 28 χρονών, οπότε είσαι τώρα στη μία φόρα τύπου κατακτάω τον κόσμο. Θέλω όμως και οικογένεια. Υπάρχουν αυτές οι γυναίκες. Νομίζω πλειοψηφία των γυναικών, έτσι. Δηλαδή, να κάνουν μια οικογένεια, θέλουν να κάνουν παιδιά και θέλουν να κάνουν και την καριέρα τους. Δεν είναι τυχαίο που πια μια λογική ηλικία για να κάνεις παιδί είναι τα 37. Όταν, ας πούμε, οι μαμάδες και οι αγιάδες μας παντρευόντουσαν στα 20 και κάνανε παιδί μέχρι τα 20. Το 25 ήταν υπερβολή, όποιος δεν έχει παντρευτεί. Μιλάμε για ράφι. Καλά, για τον άντρα με 60. Μπορεί να είναι 70 και να κάνουν και παιδί. Δεν έχουν πρόβλημα. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι θα παίξουμε για ένα παιχνίδι. Ο Χριστός και η Παναγία, πάλι θα ξεφυγιστώ. Αλλά πριν θα πιούμε και ένα καφεδάκι. Έλα. Θα σου κάνω τώρα τι καφέ θα σου κάνω. Ξέρεις τι, να τσιτώσουμε λίγο, γιατί αυτή η συζήτηση δεν τσιτώσαμε. Όχι πολύ, ναι. Πριν από 10 χρόνια θα λέγαμε, τι λες μωρέ, για αυτό το μαλάκα που μιλήτε. Άλλη συζήτηση. Άλλη φάση. Μην μου ξαναπεί σε μένα γι' αυτό, μην μου ξανακάνει. Χαίρομαι που φτάσαμε σε αυτό το επίπεδο. Έχουμε οριμάσει, Γρηγόρη μου. Ξέρεις πόσα. Πρώτη φορά που ήρθα σε εκπομπή σου ήταν το 4. Το 2004. Το 2004. Και πάλι. Και άμα σου πω ότι είσαι ακριβώς η ίδια. Πες μου και άλλα. Έλα, πες μου δηλαδή. Το βλέπεις και σε αυτό. Δεν είμαι ίδια. Τι έχεις αλλάξει. Έχουν αλλάξει κάποιες δεκαετίες. Δεν φαίνεται πάνω σου, είσαι το ίδιο αδύνατη. Ναι, το ίδιο αδύνατη μπορεί να είμαι. Στο πρόσωπό σου είσαι ακριβώς το ίδιο. Όχι. Μα δεν έχεις κάτι. Ήμουνα στρογγυλομουρίτσα. Πες μου, δεν έχεις ούτε ένα τι, ούτε κάτι. Δεν θέλω να σε ρωτήσω αν κάνεις κάτι, αλλά δεν είναι. Ρώταμε, κάνω κάτι. Κάνεις κάτι. Όχι. Δεν υπάρχει για καμιά διαφορά. Γι' αυτό έχω τις αφέλειες να κρύψω καμιά ρητίδα. Τίποτα σου λέω, καμιά εντάξει, διαφορά. Εντάξει, μωρέ, όλοι κάνουμε κάτι, όλοι προσπαθούμε μια περιποίηση, ένα λέιζερ, ένα αυτό. Αλλά... Καλά κάνεις. Εγώ και με τον μπότοξ είμαι υπέρ και με την πλαστική είμαι υπέρ, βεβαίως. Ό,τι κάνει. Απλά δεν μπορώ αυτές τις πλαστικές που μοιάζουν όλες οι γυναίκες ίδιες πια. Αυτή η υπερβολή. Εμένα μου αρέσει και η ρητίδα στη γυναίκα. Ναι, ωραίο είναι, δεν μπορείς να μην έχεις. Βλέπω κάτι κυρίες, κάτι γνωστές ηθοποιούς που έρχονται εδώ πέρα και έχουν αφήσει το χρόνο πάνω τους. Και λες, ρε παιδί μου, τι ωραία που γυρνάνε. Φάστα, μην τα συζητάς καθόλου. Κάτσε να πάρω τηλέφωνο. Ναι. Θα πάρω τηλέφωνο να μας στείλουν ένα καφεδάκι. Το τηλέφωνο, πραγματικά. Σ' αρέσει. Από το Γιάννη Φλωρινέο το πήρα. Μίλησε μου, είναι αυτό που λέει, δεν σ' ακούω, πάρε το 0. Ναι. Οχ, Θεέ μου. Σ' αρέσει, Τρελαίνομαι. Τι μου θύμισες τώρα, λοιπόν. Ήμουνα μωρό στην Κούνια. Παίρνω τηλέφωνο. Ναι, και από αυτή τη βρύση, να ξέρεις εδώ, θα συμβούν θαύματα. Παίρνω. Περίμενε, τώρα άστα τα όλα πάνω μου. Κόφιλα, παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα. Ο Γρηγόρης ο Αρναούτογλου είμαι από το πλατό του The 2Night. Χρήστο, εσύ είσαι. Καλησπέρα, κύριε Γρηγόρη. Ναι, εγώ είμαι. Τι κάνετε. Έλα, ρε Χριστάρα. Ο Χρήστος. Τι ωραίο καφεδάκι ήταν αυτό που μας έστειλε την προηγούμενη φορά, ρε φίλε. Πείτε μου ότι έχετε καμία ωραία γυναίκα πάλι καλεσμένη σήμερα. Άρε, Χρήστο, πονηρέ, όλα τα καταλαβαίνει. Σήμερα έχω μια γυναίκα, Χρήστο. Έχω μια γυναίκα, φίλε, και που κοίταξε να δεις. Δεν είναι από τις απλές περιπτώσεις. Δηλαδή, θα βάλεις τον καλύτερό σου εαυτό, γιατί θέλω πραγματικά να... Μια πολύ ωραία ποικιλία καφέ θέλω να βάλεις. Βέβαια, όλες ωραίες είναι αναλόγως το γούστο σου, αλλά τώρα θέλω το καλύτερό σου. Ωραία, λοιπόν, για αυτή την ωραία κυρία που έχετε λοιπόν δίπλα σας, θα ανοίξουμε σήμερα μια Κένια, η οποία είναι πολύ αρωματικός καφές με επίγευση φρούτων. Μπράβο, ρε Χρήστο, είσαι μερακλής. Καλά. Έρχεται. Καλό. Ναι, άρε, Χρήστο. Να σας ρωτήσω και ποια έχετε, θα μου πείτε. Μαρία Σολωμού. Α, μου είναι πάρα πολύ συμπαθής. Να τη δώσετε χαιρετισμούς. Του είσαι πολύ συμπαθής, λέει. Να σου δώσω χαιρετισμούς. Ανάγκαλα. Σε ξέρει. Όχι, δεν με ξέρει, αλλά που ξέρετε καμιά φορά. Άρε, Χριστάκι, άρε, Χριστάκι. Χρήστο, πρέπει να φύγεις άλλο επίπεδο κατάστασης για να μιλήσεις μαζί της. Χρήστο, τον καημένο. Ωραία, μην ανησυχείτε, κύριε Γρηγόρη, θα το πατήσω τώρα. Μπράβο, ρε Χρήστο, άντε να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, καληνύχτα. Να είστε καλά, καλό βράδυ, γεια σας. Ήρθε. Δες εδώ. Ναι. Κάτσε και εδώ. Δες. Mm-hmm. Ωρε φίλε. Θέματα καλέ καφέ. Τι είναι αυτό, ρε φίλε. Καφές και τι καφές. Κόφιλα φοβερός. Συγγνώμη, είναι εσπρέσο. Είναι έτοιμος. Μόνο ζάχαρη. Δε. Κένια. Κένια. Έχουμε ποικιλία μονοποικιλιακοί καφέδες. Ναι. Μας άνοιξε Κένια ποικιλία. Καλή τι εφρούλης είναι. Μα τι έτσι. Κάτσε να...
Θα βάλω και με τι σου δίναμε εμείς τώρα εδώ. Οπα, πολύ καλό, πολύ καλό, πολύ καλό. Συγχαρητήρια. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Εξωτική εσύ, εξωτική και η Κένια. Δεν κάνει λίστη για σου. Όχι, δεν κάνει, γεια μας. Ένα χειροκρότημα παρακαλώ. Πολύ ωραίο. Κυρίες και κύριοι, give me five, έτοιμοι για στα 5 δευτερόλεπτα από... Θα το ξέρετε, τα λέω. Γεια σου, γεια σου, Φελίσια. Γεια σας. Εδώ, κυρία Φελίσια Τσαλαμπάτη. Παρουσιάστε το παιχνίδι. Πώς είστε, κυρία μου. Θα ήθελα... Καλώς σας βρήκα. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στο νούμερο 1 παιχνίδι της ελληνικής τηλεόρασης. Give me five. Οι παίκτες μαζί σήμερα. Δεν γίνεται πάντως να είναι το give me five το νούμερο 1, να πούμε ότι είναι το νούμερο 5 παιχνίδι της ελληνικής τηλεόρασης. Όχι, δεν το δέχομαι. Εγώ τρέμω ήδη στην ιδέα ότι θα έχω ένα déjà vu 5 χρόνια πίσω, οπότε είχα έρθει τελευταία φορά που είχα γίνει ρεζίλη των σχελιών. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχε απαντήσει σε τίποτα. Ας ελπίσουμε ότι θα... Ούτε τώρα, Γρηγόρη μου, θέλω να σου πω. Σωστά. Από 3 ερωτήσεις θα μας κάνει στον καθένα. 5 δευτερόλεπτα έχετε για να απαντήσετε στην κάθε ερώτηση με 3 πράγματα που σας έρχονται στο μυαλό. Μπαμ, μπαμ και κουμπάκι. Θες να ξεκινήσω πρώτος εγώ? Ναι, βεβαίως. Όχι, απλά λέω για να πάρεις λίγο. Γρηγόρη, θέλω να μου πεις. Περίμενε. Βγάλτα όλα, μην είναι μόνο με αυτή την ερώτηση. Να βγάλω το μυαλό μου. Όχι, δεν σκέφτηκα αυτά, αλλά εντάξει. Παρακαλώ. Γρηγόρη, θέλω να μου πεις 3 φαγητά που σου φέρνουν αέρια. Αέρια. Φασόλια, μπάμνες και ρεβίθια. Ήταν εντάξει. Τα φασόλια ήξερα τελεία. Ναι, τα ρεβίθια δεν φέρνουν, ναι. Δεν τρώω, δεν τρώω. Είναι διαφορετικό. Τώρα και τι θες να το κάνω εδώ, να φάω μπάμνες, να δεις. Όχι. Αλλά μπράβο που. Εγώ θα έλεγα μακαρόνια, ξέρω εγώ, για να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι, και μακαρόνια να έλεγες, αν σε σου φέρουν αέρια, καλώ θα φέρουν. Πολύ ωραία κουβέντα ανοίγαμε. Συγγνώμη, Μαρία. Τσικάτο, πολύ ωραία. Μα σκέτα. Συγγνώμη λίγο. Εκτό από τη φασολάδα δεν ξέρω τίποτα. Συγγνώμη λίγο. Ανθρώπινο δεν είναι? Γιατί τώρα κρύβεστε? Είναι ανθρώπινο. Εσείς οι γυναίκες έχετε πρόβλημα με αυτό? Με την τουαλέτα γενικώς οι γυναίκες είμαστε κάποια όντα που δεν πηγαίνουμε ποτέ. Να συμφωνήσω. Και δεν μπορούμε να σας φανταστούμε και εκεί. Όχι, δεν πρέπει. Δεν πρέπει. Καταλούδες βγαίνουν, δεν είναι. Πρέπει να το πάρετε απόφαση. Οι άντρες αεριζόμαστε. Τι να κάνω, κοίταξε εδώ για την πρώτη φορά. Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Σοκαρίστηκες. Ωραία, πάμε παρακάτω. Εγώ τον πόντο μου τον πήρα 1-0. Κάτι πιο σηκάτο θα ήθελα να απαντήσω. Ναι. Μαρία, 1-0 κερδίζει ο Γρηγόρης. Και πάμε τώρα στη δική σου ερώτηση. Μαρία, είσαι έτοιμη? Ναι. Μην ξεχάσεις να πατήσεις το κουμπί αφού απαντήσεις σωστά 3 πράγματα. Πόσα πράγματα να κάνει πια αυτή η κοπέλα. Σωστά, τώρα είναι υποκριτικό. Ναι. Λοιπόν, Μαρία, ναι, θέλω να μου πεις 3 βρισιές που λες όταν νευριάζεις. Γαμώ το, ας το διάλος κατά. Ναι! Ναι. Το μπορούσα να πω. Συγκλονιστικό. Η Μαρία χάρηκε και φανταστείτε, θα σας πω πριν ένα λεπτό, θέλω μια sick ερώτηση. Φοβήθηκε ότι σε μια μη sick ερώτηση δεν θα απαντήσει. Και έσκησε, κυρίες και κύριοι, 1-1, μη σε φάρισε. Αυτό ήταν Μαρία Σολωμού, αυτή η ερώτηση.